κακό στάδιο στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή Ψαχνών. Μόλις το τρίτο λεπτό παίρνει το προβάδισμα η ΑΕΚ από γύρισμα του Μάνταλου. Ο Μπρέσεβιτς από κοντά κάνει το 1-0. Αρκετός κόσμος και πάλι στο γήπεδο, 8.000 παρά το τσουχτερό κρύο. Ξανά το γύρισμα από τον Μάνταλο. Πολύ νωρίς το προβάδισμα για την ΑΕΚ με τον Ιβάν Μπρέσεβιτς. Περνάμε στο 5ο λεπτό. 2 λεπτά αργότερα ο Μάνταλος κλέβει την μπάλα από τον Παλιγιώργο. Στρώνει την μπάλα στον Πλατέλα που με ωραίο πλασέ κάνει το 2-0 για την Ένωση. Όπως είπαμε, πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Εν συνεχεία υπήρξε ένας εφησυχασμός, είναι αλήθεια, και μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτό ο Τραϊανός Ντέλλας. Δεν ήταν ευχαριστημένος. Ακριβώς. Πολύ ωραίο το πλασέ από τον Πλατέλα και 2-0 συνεχίζει να σκοράρει ο Πλατέλας. Περνάμε στο 40, όπου ο Μάρκος Ντούνης άλλαξε πλευρά από τα δεξιά, βρέθηκε στα αριστερά και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα, κάνοντας το 3-0 για την ΑΕΚ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο από την παλιά του Μπρέσεβιτς. Πολύ ωραία. Έμεινε όρθιος, σούταρε και έκανε το 3-0. Μειώνει ο Ηρακλής Ψαχνών στο 64 με την κεφαλιά του Μπακομήτρου από το φάουλ του Παλιγεώργου. Ο έμπειρος αμυντικός χαφ βρέθηκε εκεί στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά νίκησε τον Ανέστη για το 3-1. Ο Ηρακλής Ψαχνών που είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει γκολ. Στο 77 από το κόρνερ του Μάνταλου, πρώτη κεφαλιά από τον Αραβίδη από κοντά ο Μπρέσεβιτς, το 4-1 για την ΑΕΚ στο 77. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Κροάτι επιθετικό στο παιχνίδι. Και φτάνουμε στο 83, όπου και πάλι από κόρνερ του Μάνταλου ο Λαμπρόπουλος με ωραία γυριστή κεφαλιά, ο κεντρικός αμυντικός, διαμορφώνει το τελικό 5-1. Στους 25 βαθμούς η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος στο νότιο όμιλο της Football League. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις.